Έλαντε όμως ότι εν μέσω κρίσης δεν μπορείς να στοχεύσεις σε όλους και σίγουρα όχι σε γονείς. Δεν υπήρχε περίπτωση κανένας γονιός να πάει το παιδί του στο Jack in the Box. Έπρεπε να βρουν ένα άλλο κοινό εξίσου ενδιαφέρον το οποίο είχαν παραμελήσει μέχρι τότε. Να ξεχάσουν και τους γονείς και τα παιδιά, στους οποίους έτσι κι αλλιώς στοχεύουν όλοι, όπως McDonald's και Burger King κτλ. Και να απευθυνθούν σε ένα παραμελημένο κοινό. Τι ήταν αυτό το κοινό, τους το βρήκε η έρευνα. Ήτανε το κοινό που επισκεπτόταν τα fast food τουλάχιστον 12 φορές το μήνα. Και ήταν οι άντρες κάτω των 34 χρονών, τα μπακούρια. Αυτό ήταν το κοινό. Άρα η απόφαση ήταν να εστιαστεί η επικοινωνία στους νέους άντρες, ένα κοινό που εκτιμά την ανατρεπτική διαφήμιση, έχει ισχυρό ραντάρ για bullshit κτλ. Και λατρεύει το χιούμορ. Λοιπόν, άρα η δημιουργική στρατηγική τους ήταν η εκδίκηση του Τζακ, που ήταν ο κλόουν. Ήταν να τον αναστήσουν. Και η πρώτη ταινία που θα σας δείξω είναι ο Τζακ που πάει στο συμβούλιο, το διοικητικό συμβούλιο και τους εκτελεί. Εκτελεί το διοικητικό συμβούλιο της Jack in the Box. Οχ, οκ, ας το δείξουμε. Hello, I'm Jack, founder of Jack in the Box. Perhaps you remember when I was fired. Ever since that setback, I vow to one day regain my rightful place as head of Jack in the Box. Today, thanks to the miracle of plastic surgery, I'm back and ready to make Jack in the Box better than ever. Λοιπόν, επειδή τα βρήκα από το ίντερνετ αυτά, δεν ακούγονται καλά. Αυτός, ο Τζακ λέει, χάρη στο θαύμα της πλαστικής χειρουργικής, έφτιαξα το πρόσωπό μου αφού με είχαν βομβαρδίσει το Διοικητικό Συμβούλιο και ήρθα πίσω τώρα να πάρω το αίμα μου πίσω. Okay. Αυτή ήταν η ταινία. Εντάξει, ξετέλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο Τζακ, αλλά δεν είχε πείσει όλο τον κόσμο ακόμη. Πολλοί ακόμη επιμέναν ότι το Jack in the Box σημαίνει δηλητηριασμένο κακό φαγητό. Ακόμη και αυτοί οι νεαροί άντρες στους οποίους στόχευε το Jack in the Box. Οπότε η επόμενη ταινία είναι αρκετά άμεση. Ένα νεαρό καταναλωτή, ο οποίος επιμένει να του διασύρει τη φήμη. Και ας τη δείξουμε την ταινία. Mr. Brad Haley. Relax. Did I win something? My sources tell me you've been calling Jack in the Box, Junk in the Box. So? I take these things personally, Brad. Get lost. Sure, just try my food, apologize, and I'll go. Beat it, clown! Listen, punk, my employees have been working their buns off to make the best burgers, shakes, and fries around. Psycho! Oh yeah, whoop 'em good, Jack. Try a thick and frosty milkshake made with real ice cream. Yummy, isn't it? Very yummy. Thanks. Here, try a fry. Better than Max, right? Yeah. Be honest with me, Brad. What do you think of my burger? Tasty. Really? You're not just saying that because I could snap your arm like a twig? No, I shouldn't have dissed your food, man. I'm sorry, Jack. Well, I'm sorry about the grass stains. Really? No. Κάπως πρέπει να τους πείσεις τους καταναλωτές όταν έχεις κρίση. Τρεις μήνες μετά την έναρξη αυτής της καμπάνιας, οι πωλήσει ανακατάστημα επανέκτησαν το 50% του τζίρου που είχαν χάσει από την κρίση. Τρεις μήνες από την έναρξη της καμπάνιας, η εταιρεία ερευνών δυσκολεύτηκε να βρει πάνω από 4 άτομα στους 400 που ήταν το δείγμα που δεν είχαν δει αυτή την καμπάνια. Γιατί και μια φορά να τη δεις, δεν την ξεχνάς. Και η έρευνα έχει ανέδειξε 18 συνεχόμενα τρίμηνα ανάπτυξη μετά την έναρξη αυτής της καμπάνιας. Η διαφημιστική εταιρεία επωφελήθηκε, γιατί το budget ανέβηκε από 40 εκατομμύρια στα 70 εκατομμύρια. Πήραν πολλά βραβεία, μεταξύ των οποίων ήταν και Έφης και Λιοντάρια στις Κάνες. Και ο πρόεδρος που πήρε το χυμό του Αμέριμνα παρέμεινε πρόεδρος της εταιρείας. Και παραμένει ακόμη. Θα σας δείξω τώρα μερικές άλλες ταινίες, γιατί αναπτύξανε ένα χαρακτήρα τον Τζακ, ο οποίος η επόμενη ταινία νομίζω είναι ότι κάποιος βρήκε για τον Τζακ ένα γιατρό που διαβεβαιώνει τους καταναλωτές ότι τα χάμπουργκερ και με πολλά λιπαρά κάνουν πολύ καλό στην υγεία μας. Και όταν ρωτάει ο Τζακ... For years, doctors have urged you to eat foods low in fat and high in fiber. Apparently,
We got that all wrong. A new study shows that men and women should eat more stuffed jalapenos and bacon cheddar potato wedges. Tests prove that when added to your meal, whole jalapenos stuffed with three kinds of cheese and bacon cheddar potato wedges can remove wrinkles. Furthermore, I believe bacon prevents hair loss. Where did you find this guy? A tobacco company. Λοιπόν, δεν ακούγεται καλά. Απλώς έφερε το γιατρό. Ο γιατρός λέει ότι κάνουν πολύ καλό όλα αυτά τα πράγματα. Και μετά ρωτάει ο Τζακ, το διαφημιστή του, πού τον βρήκε σε αυτό το γιατρό. Και λέει από την καπνοβιομηχανία. Κρίμα. Αυτό είναι το κακό όταν βρεις ταινίες στο ίντερνετ. Δεν έχουν καλή ποιότητα. Αλλά δεν ήταν case study. Έχω άλλο ένα που ο διαφημιστής του Τζακ έχει βρει τρία πανέμορφες χορεύτριες για να προβάλλουν τα χάμπουργκερ. Και πάλι ο Τζακ αντιδρά με το να απολύσει το διαφημιστή του. His spicy crispy sandwich ain't like the rest. It's got a natural spicy crispy chicken breast. I got the flavor you're looking for. I'm spicy, I'm crispy, you know you want some more. Spicy crispy chicken sandwich on a bun. You are so fired. Και έχει κι άλλη μία που χορεύουν πάλι, ναι. His spicy crispy sandwich ain't like the rest. Got a natural spicy crispy chicken breast. I got the flavor you're looking for. I thought I fired you. Ο Τζακ έχει διαπρέψει. Εκτότε έχει ταξιδέψει παντού, νομίζω. Δεν ξέρω ποιο είναι το επόμενο slide. Α, ναι, ακόμη και κάτω δεξιά θα δείτε ότι ήρθε και στη Μύκονο. Τον φωτογραφίστηκε. Και το ηθικό δίδαγμα, νομίζω, είναι ότι... Και το λέω σε όλους μας, γιατί όλοι θα διανύσουμε μια κρίση, είτε τώρα, είτε αργότερα, κάποτε. Πάντα η ζωή έχει αυτές τις αλλαγές, αλλά είναι προκλήσεις. Η κρίση θέλει κότσια, η κρίση θέλει εστίαση στο DNA μιας μάρκας αν είσαι στη διαφήμιση ή στο DNA στο ποιος είσαι εσύ, αν αφορά εσένα άμεσα. Να εντοπίζεις το συγκεκριμένο κοινό που μπορεί να σε βγάλει από την κρίση, να μην πηγαίνεις σε όλους, γιατί όταν πας σε όλους δεν παίρνεις τίποτα. Και να είσαι απόλυτα ειλικρινής και να έχεις πάρα πολύ χιούμορ. Το χιούμορ βοηθάει πάρα πολύ, προπάντων όταν εδώ πρόκειται να προπολίσει την ίδια σου τη μάρκα. Ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα και από μένα. Το όνομά μου είναι Γιάννης Γούλιος και θα πω ότι πολλά χρόνια πριν ήμουνα λίγο στη θέση σας. Τέλειωσα το οικονομικό της νομικής εκείνα τα χρόνια. Νομίζω, ακούγοντας αυτό, θα καταλάβετε πόσο πριν είναι. Αλλά δεν είχαμε αυτές τις πολύ χρήσιμες ημερίδες, θα έλεγα. Να σας πω ότι, τελειώνοντας το οικονομικό της νομικής, πήγα στην Αμερική για μάστερ και όλος τυχαίως δεν ήξερα τι θα κάνω στο μέλλον. Τυχαία βρέθηκα στη διαφήμιση. Εσείς έχετε ένα μεγάλο εργαλείο στα χέρια σας που είναι αυτές οι εκδηλώσεις για να καταλάβετε πού θέλετε να πάτε και είναι πολύ σημαντικό. Σήμερα θα σας μιλήσω για ένα φαινόμενο της αγοράς μας, το οποίο για μένα, το digitize or die, το οποίο για μένα είναι μια μεγάλη ευκαιρία για επαγγελματική αποκατάσταση και θα έλεγα γρήγορη επιτυχία στον χώρο της επικοινωνίας. Θα καταλάβετε γιατί το λέω αυτό. Θεωρώ ότι το δίλημα digitize or die είναι το δίλημα που απασχολεί όλες τις εταιρείες επικοινωνίας αυτή τη στιγμή. Τα πράγματα έχουν αλλάξει. Το καταλαβαίνουμε. Το γνωρίζουμε καλά. Αυτό που προσπαθούμε να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε είναι το μέλλον. Και το μέλλον αποδεικνύεται πολύ πιο πολύπλοκο από ό,τι και περίπλοκο από ό,τι φανταζόμαστε. Αν σας πει κάποιος ότι ξέρει το μέλλον, σίγουρα λέει ψέματα ή
δεν κατανοεί το πρόβλημα μπροστά στο οποίο βρισκόμαστε. Κάποιοι λένε ότι το μέλλον είναι ήδη εδώ. Να το δούμε.